Ένα πλατή δημοκρατικό προσκλητήριο σε όλους τους προοδευτικούς και δημοκράτες πολίτες απευθύνει η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία παρουσίασε σήμερα και επίσημα τους υποψηφίους που πλαισιώνουν το ψηφοδέλτιο του νομού Ηρακλείου. Η Δημοκρατία έχει τους δικούς πολιτικούς στόχους. Θα απογοητευτεί εκτρά την βραδιά των εκλογών. Η Κρήτη και το Ηράκλειο ήταν και θα παραμείνει πυλώνας δημοκρατικών προοδευτικών αγώνων. Ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του Νομού έκανε λόγο για μια ιστορική απόφαση, καθώς το δίλημα των εκλογών είναι, όπως είπε, αν ο λαός θα κρατήσει τη δίχη της χώρας στα χέρια του ή αν θα τη δώσει πίσω σε εκείνους που τη χρεοκόπησαν. Η μάχη δική μας δεν είναι η έδρας και τα πρόσωπα, είναι το καλό της κοινωνίας. Γιατί την απομένη των εκλογών, αν δεν θα ιτηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε θα αλλάξει απλά ο Πρωθυπουργός Μεγάλο Μαξίμου. Θα έχει ιτηθεί συντριπτικά η κοινωνία, τα κοινωνικά δικαιώματα και οι κοινωνικές κατακτήσεις. Και όλες αυτοί οι κόποι του ελληνικού λαού που την τελευταία τετραετία θα πάνε στράφη χάρη ενός ακραία νεοφιλελεύθερου προγράμματος που έχει να σαρώσει τα πάντα. Στο προσκλητήριο της 7ης Ιουλίου δεν περισσεύει κανείς, ανέφεραν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, με τον Δημήτρη Κλαράκη να επιτίθεται σφοδρά στη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θέλουν να εφαρμόσουν ένα σκληρό μνημόνιο δικής τους έμπνευσης με λιτότητα, περικοπές και απολύσεις, όπως ανέφερε ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής Ηρακλείου. Δηλώνουν απερίφραστα πώς θέλουν να μας γυρίσουν πίσω στα χρόνια του μνημονίου. Με επαναφορά του κανόνα 5:1 στις αποχωρήσεις στο δημόσιο, να κόψουν τα κοινωνικά επιδόματα γιατί τάχα αυτά αρμόζουν σε χώρες Λατινικής Αμερικής, να υποχρεωθούμε να δουλεύουμε 7 ημέρες την εβδομάδα, να καταργηθεί το 8ωρο και η έλεγχη από την επιθεώρηση εργασίας. Για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει και να προτείνει στον ελληνικό λαό το δικό του πρόγραμμα για την ερχόμενη τετραετία. Ένα πρόγραμμα που θα εγκρίνει ο λαός και όχι η Τρόικα, όπως ανέφεραν. Καλούμενα να σχολιάσουν τα δεδομένα που σκιαγραφούν το εκλογικό αποτέλεσμα των ευρωεκλογών και οι ενδείξεις των δημοσκοπήσεων, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ επέμειναν στη συνθηματολογία που υιοθέτησε ο Αλέξης Τσίπρας, απαντώντας «και όμως γυρίζει». Εμείς σήμερα είμαστε εδώ πιο δυνατοί, πιο αποφασισμένοι, πιο πεσμωμένοι, να δώσουμε τη μάχη με δύναμη, καλή οργάνωση και αποφασιστικότητα. Δεν καλούμε μόνο τους αριστερούς και προοδευτικούς, καλούμε όλους τους πολίτες που θέλουν να συγκρουστούμε για να τα αλλάξουμε όλα. Είναι τόσο εφικτή όσο και αναγκαία για τη χώρα η νίκη σε επερχόμενες εθνικές εκλογές. Γιατί στο ερώτημα αν γυρίζει, η απάντηση είναι μία. Και όμως γυρίζει.